Έχω δεκάδες ερωτήματα που φτάνουν στο ενικός.gr με mail, πρόεδρε, και δεκάδες ερωτήματα στο Twitter. Δεν ξέρω τι να έχει γίνει, ένας κατακλυσμός στο διαδίκτυο. Ερώτηση από το φίλο Σπύρο. Θα συνεργαστεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσίπρα αν το εθνικό συμφέρον το επιβάλλει? Θα μπορούσαν να σχηματίσουν οικουμενική κυβέρνηση μαζί? Όπως γράψατε, μου λέει εδώ, μου τη λέει κιόλα, στο τελευταίο σας άρθρο, κύριε Χατζηνικολάου, στη Real News, με τον αρχηγό του πρώτου κόμματος πρωθυπουργό και του δεύτερου αντιπρόεδρο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεργαστώ με ιονδήποτε, αρκεί αυτός ο οποιοδήποτε να θέλει την αλλαγή του μνημονίου στον τομέα που λέγεται τροποποιούμε όλα εκείνα τα οποία δημιουργούν ύφεση και ανεργία υπέρ της ανάπτυξης, και σε εκείνον ο οποίος θα είναι πεπισμένος ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Φοβάμαι ότι ο κ. Τσίπρας δεν είναι από εκείνους που εγώ τώρα περιγράφω. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, η πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό να είναι να πει τον κύριο Ολάντ, τον καινούριο πρόεδρο της Γαλλίας, Ολανδρέου. Δεν πιστεύω ότι έχει αυτή τη στιγμή ο ίδιος πιστεί ότι θα πρέπει να βοηθήσει καν εκείνους για τους οποίους εγώ αγωνίζομαι. Όταν εγώ λέω ότι πρέπει να δώσουμε τα λεφτά στους χαμηλοσυνταξιούχους, δεν μπορεί να έρχεται ο κ. Τσίπρας και να λέει ότι θα πάρουν όλοι οι μετανάστες, ούτε μπορεί να λέει ότι θα μπει φόρο στις καταθέσεις, ούτε μπορεί να λέει ότι θα μπει φόρο στα εισοδήματα πάνω από 50.000, και ταυτόχρονα, προσέξτε κύριε Χατζηνικολάου, να λέει ότι αυτοί είναι γύρω στους 750.000 και ψάχνω και είναι 33.000 μόνο αυτοί. Επομένως, αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας φανατισμός εναντίον της ανάπτυξης αυτό το χώρο. Επιτρέψτε να σας πω κάτι από το χωριό μου. Διακοπή γιατί... που έρχεται από το Twitter. Κώστας Χολέβας, λέω και το όνομα. Τι έχει μεγαλύτερη αξία, πρόεδρε, η συγκυβέρνηση δεξιάς-αριστεράς με δυνατή απάντηση στη Μέρκελ ή η εύκολη συγκυβέρνηση με όλες τις δεξιές συνιστώσεις και το μισοπεθαμένο Πασόκ? Πρώτα απ' όλα να δούμε την πολιτική αριθμητική. Μετά τις εκλογές πρέπει να μετρήσουμε την πολιτική αριθμητική και να δούμε. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Όταν σήμερα η Ελλάδα πεινάει... Πάντως, το να είναι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα σε μια κυβέρνηση δίνει πολύ ισχυρό σήμα. Σας επαναλαμβάνω ότι εγώ και ο συμβολισμός θα μ' άρεσε. Αρκεί να γνωρίζω ότι αγωνιζόμαστε και οι δύο να κρατηθεί η Ελλάδα στο ευρώ. Διότι εδώ ακούγονται πάρα πολλά περίεργα πράγματα. Έτσι λέει πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι είναι υπέρ της παραμονής. Αυτό το καταγγελεί. Δεν λέει το αντίθετο. Με την καταγγελία όμως τελείωσε, πέθανε. Αυτό το είπε και ο Μοσκοβισή, το είπε ακόμα και ο Μπορεί όμως να ξεκινάει κανείς μια διαπραγμάτευση χωρίς να υπάρχει η γραμμή άμυνας της καταγγελίας? Εσείς με ρωτάτε εμένα. Ρωτώ ποιον εσάς. Θα μπορούσα εγώ να συνεργαστώ? Όχι, ναι, θέλω να πω. Θέμα, αν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση και ο άλλος ξέρει ότι είσαι εκ των προτέρων δεδομένος, μπορείς να κάνεις διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε κάτι. Δεν πρέπει να υπάρχει η απειλή στον αέρα ότι έχεις και μια άλλη γραμμή άμυνας, ένα άλλο καταφύγιο? Ασφαλέστατα πρέπει να υπάρχει απειλή και ασφαλέστατα θα δούμε εκείνη την ώρα και με βάση, επαναλαμβάνω, την πολιτική αριθμητική, με ποιους μπορούμε να σχηματίσουμε αυτές τις δυνατές ενώσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ευρώπη. Εμένα εκείνη το ζητούμενο. Φοβάμαι όμως ότι ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει να κατεδαφίζει αντί να σχηματίζει συμμαχίες στην Ευρώπη με αυτά τα οποία έκανε. Φοβάμαι ότι από πλευρά συγκεκριμένων θέσεων έχει πρόβλημα με ζητήματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι και για τον τελευταίο Έλληνα ξεκάθαρα. Παράδειγμα, λέει, δεν πρέπει να έρχονται ξένοι πλούσιοι τουρίστες και να δημιουργούνται πλούσιες περιοχές υποδοχής των τουριστών. Δηλαδή, για να το πω για την νεολαία που μας ακούει, το ότι ήρθε ο Μπέκαμ στο χωριό μου, στην Πύλο, στο Κώστα Ναβαρίνο, του καπτάν Βασίλη του Κωνσταντακόπουλου, αυτή η τεράστια επένδυση που τον πήρε τον άνθρωπο 20 χρόνια μέσα στη γραφειοκρατία για να τελειώσει, είναι κάτι το οποίο εγώ πρέπει να το καταγγείλω, γιατί ήρθε, κύριε Μπέκαμ, μαζί με τρεις άλλους πλούσιους Άραβες? Σε καμία περίπτωση. Τους θέλουμε. Ιδιαίτερα σήμερα θέλουμε όλο τον κόσμο. Έχω επίσης προβλήματα, αν θέλετε να σας πω, από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεφύγει και σε ορισμένα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, θα μου πει η Ευρώπη, εντάξει ρε Αντώνη, πας με τον Τσίπρα, εντάξει. Δεν θέλει το ευρώ, τώρα το θέλει, εντάξει. Δεν θέλει και το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που τους δίνει επιχειρήματα προκειμένου να μην είναι εύκολη αυτή η συμβίωση. Και ένα από τα επιχειρήματα σίγουρα είναι ότι υπάρχει αρχηγός συνιστώσας Ρόζα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέθεται υπέρ τρομοκρατών, κύριε Χατζηνικολάου.
Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει όλα να τα δούμε από την αρχή. Υπέρ του Κουφοντίνα, ότι είναι ευγενής άνθρωπος και αγωνιστής δημοκρατίας. Θα πρέπει να πούμε ότι εγώ έχω πρόβλημα στα εξωτερικά θέματα όταν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ με εντολή του κόμματος πήγε στα Σκόπια για να διαδηλώσει μαζί με τους Σκοπιανούς κατά της Ελλάδος που δεν τους θέλει να τους δώσει το όνομα Μακεδονία. Έχω πρόβλημα όταν λέει την ώρα που έχουμε το θέμα το μεγάλο με τους μετανάστες ότι πρέπει να αφοπλιστεί η αστυνομία. Έχω πρόβλημα όταν λέει ότι πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και το γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε το είχε πει και τελικά δεν έγινε γιατί δεν γινόταν έτσι να γίνει. Έχω πρόβλημα όταν λέει για αφοπλισμό με την Τουρκία ξεκάθαρο. Και θέλω να σου πω κάτι. Προχθές έτυχε να ανοίξω εγώ την τηλεόραση, γιατί δυστυχώς δεν προλαβαίνω πολύ ώρα να ακούω. Και βλέπω κάποιον κύριο συμπαθέστατο, αν δεν κάνω λάθος, Αλάφας, Καγιάφας, κάπως λεγόταν από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μπαλάφας, έχετε δίκιο. Ο οποίος είπε το εξής καταπληκτικό σε μια ερώτηση του Μάκη του Κουρί. Του λέει, και τι θα γίνει, ρε, φίλε, του λέει ο Μάκης, εάν η Τουρκία αντιδράσει σε αυτό το πράγμα και τα λοιπά που πας να κάνεις. Και λέει, το εκπληκτικό, θα το ρισκάρουμε. Και μου ήρθε στο νου η συνέντευξη Τσίπρα στους Times της Νέας Υόρκης, ο οποίος λέει ότι παίζει πόκερ κτλ. Ευγενές άθλημα το πόκερ, δεν έχω κανένα πρόβλημα κτλ. Την άλλη πατάει το κουμπί, λέει, το ατομικού αντιδραστήρα και θα φύγει η βόμβα. Το πόκερ και τη διακινδύνευση σπίτι σου. Όχι με την Ελλάδα. Αυτά δεν παίζονται. Είναι ζητήματα τα οποία δεν παίζονται. Και επιτρέψτε μου ακόμα να πω ένα θέμα. Εγώ αύριο θέλω την ΑΟΣ που σας είπα. Και επιμένω για την ΑΟΣ, το θεωρώ το μεγαλύτερο υλικό πλούτο που έχουμε και δεν το έχουμε ακόμα βγάλει. Αν εγώ δεν έχω το ΝΑΤΟ, δεν έχω την Ευρώπη και αντίθετα πρέπει να τα έχω καλά με την Τουρκία, που εκεί έχω το πρόβλημα. Σας ρωτώ πρακτικά σε αυτή τη συνέβρεση με τον Τσίπρα που δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας το λέω από πριν. Πώς θα τα βρούμε? Είναι ζητήματα μεγάλα, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει τον κάθε Έλληνα να τον βάλουν σε μια σκέψη κτλ. Δηλαδή, δρόμος ευθύνης, δρόμος ανευθυνότητας. Μάλιστα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Σάββας Χαράλαμπος. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι ένα τμήμα της ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αποκέντρωσης. Και τι εννοώ. Τυχαίνει και κατάγομαι από τον Εύρο, από ένα χωριό του Εύρου. Κάθε καλοκαίρι που επισκέπτομαι εκεί τα μέρη, διαπιστώνω μια θλίψη. Από ποιο χωριό? Λαγινά. Διαπιστώνω, αντικρίζω μάλλον μια θλιβερή εικόνα. Χωριά ερημωμένα, να ζουν μόνο ηλικιωμένοι, οι οποίοι και αυτή μέρα με τη μέρα λιγοστεύουν. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω την εξής ερώτηση. Μήπως πρέπει κάποια από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ να διατεθούν έτσι ώστε νέοι άνεργοι που ζουν σε πόλεις, που είναι απελπισμένοι, που αναγκάζονται να αλλάξουν χώρα, μήπως πρέπει να δοθούν κίνητρα και να γίνει κάποιος σχεδιασμός ώστε να βρουν μια δουλειά στην επαρχία και παράλληλα να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας με δασκάλους, με γιατρούς, με παιδιά? Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σας 100%. Το θεωρώ κορυφαίο ζήτημα. Θα πρέπει. Και να σας πω και κάτι ακόμα, ότι υπάρχουν και ειδικά κονδύλια από την Ευρώπη που προβλέπονται για κάτι τέτοιο. Υπάρχει ειδική ανάγκη από την Ελλάδα να δείξει μέρημνα για τις περιοχές αυτές τις ακριτικές. Εγώ δεν λέω ότι από εκεί τελειώνει η Ελλάδα, εκεί ξεκινάει η Ελλάδα για μένα. Αλλά είναι πολύ σήμαντο το να δοθεί το δικαίωμα στο νέο το παιδί σήμερα να βρει δουλειά, παράδειγμα αγροτοτουρισμός, να φτιάξει σπίτια παλιών χωριών εγκαταλελειμμένων, θα το δείτε σε πολλές πλευρές της Ελλάδας, και να βρει εκεί πέρα τον ειδικό τουρισμό που μετράει. Παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω πάντα με παραδείγματα. Στη Γερμανία και ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαυαρίας υπάρχει μια τρέλα με τουρίστες οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία με το ποδήλατο σε παλιά εγκαταλελειμμένα χωριά, τα οποία να το δουν πώς ήταν κάποτε κτλ. Και να δουν ένα σύγχρονο λιοτριβιό σήμερα και ένα πώς ήταν παλιά. Τέτοιου είδους διάσταση έχει ο δικός ο τουρισμός. Μπορούμε να βρούμε, άμα θέλουμε, πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω για τους Κινέζους ότι έχουν τρέλα με τις πέτρες. Τα μετέωρα θα έπρεπε να ήταν πρώτο σταθμός να τους δείχνουμε. Να σας πω για τους Ρώσους ότι έχουν τρέλα με τον τουρισμό και ιδιαίτερα με τον μοναστηριακό τουρισμό. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και δεν τους έχουμε φέρει να κάνουν κάτι τέτοιο. Και δεν τους λέμε ότι όποιος έχει μπει δεύτερη φορά και έχει πάρει τη βίζα, μετά από μια γραφειοκρατία αφόρητη, όπως ξέρετε που υπάρχει, θα σου δίνουμε το multi visa επιπλέον επί τόπου για να έρχεσαι όσο θέλεις, αφού έχεις ήδη έρθει δύο φορές. Υπάρχουν δυνατότητες να σπάσουμε
τα άλατα της γραφειοκρατίας και να προχωρήσουμε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Εγώ έχω σχέση με Νέα Βίσα. Έχει ωραία σουκλάκια εκεί ο Χρήστος στην πλατεία. Ελάτε. Όχι, να προχωρήσουμε, σας παρακαλώ. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βέρα Τρακίδου. Είμαι υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σας ρωτήθηκε ευρώ πάση θυσία. Εσάς έχουν μειωθεί οι αποδοχές σας καθόλου την τελευταία διετία για να πιαστώ από τους στρατηγούς? Έχουν μειωθεί αρκετά. Ναι, έχουν, ναι, μειωθεί. Έχουν μειωθεί. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Λέτε ευρώ πάση θυσία. Αυτό πρέπει να έχει κάποιο όριο. Έχετε ένα όριο. Όριο στις αυτοκτονίες, όριο στην ανεργία, όριο στη φτώχεια. Δεν απαντήσατε συγκεκριμένα. Δεν θέλουμε να μας πείτε ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Εγώ κάνω να πάμε στην γραφή. Συγγνώμη να τελειώσω. Έχω βάλει τις αυτοκτονίες κάτω και λέω μέχρι εκεί επιτρέπεται, παραπάνω δεν κάνει. Τώρα αστείευεστε. Είναι ποτέ δυνατόν εγώ να έχω βάλει όριο αυτοκτονία? Δηλαδή, αν έρθουν οι Ευρωπαίοι τώρα και πούν ότι θα εγκατασταθούμε στο Μαξίμου και θα ορίζουμε τα της χώρας σας, εσείς θα το δεχτείτε για να μην πάμε στη δραχμή? Προφανώς δεν πρόκειται να δεχτώ ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα έχετε κάποιο όριο. Δηλαδή υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο θα πείτε τέρμα. Την κρίσιμη λέξη για να συνεννοούμαστε γρήγορα και νευρικά. Εθνική αξιοπρέπεια. Είναι το όριό μου. Είναι το όριό μου. Ωραία. Είναι το όριό μου, το δικό μου. Και σας επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα, έχουν πρόβλημα, διότι εγώ αυτό που έκανα, δηλαδή τη δανειακή σύμβαση, τη θεωρώ ότι ήταν αξιοπρεπές και σωστό για τον τόπο μου, υπάρχουν άλλοι που δεν το θεωρούν. Αλλά σας λέω το προσωπικό μου το όριο. Με ρωτήσατε για το δικό μου το όριο. Θεωρώ ότι είναι αναξιοπρεπές να έρθει οποιοδήποτε και να παίζει εδώ πέρα τον ρόλο του Επιτρόπου. Έγινε μια τέτοια κουβέντα και το διέψευσε άλλωστε η Ευρώπη. Άρα σε αυτή την περίπτωση λέτε ότι θα πείτε δεν μπορούμε να μείνουμε στο ευρώ, θα πάμε στη δραχμή. Αν σας δηλαδή, αναγκάσουν οι Ευρωπαίοι να μένουν εκείνοι στο Μαξίμου. Αν σας αναγκάσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Υποθετικά. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Είπατε ότι δεν είστε υπέρ του μνημονίου. Αλλά διαγράψατε τόσα στελέχη σας επειδή δεν ψηφίσανε το μνημόνιο. Πώς λέτε ότι δεν είστε υπέρ του μνημονίου? Δεν ήταν το μνημόνιο, ήταν η δανειακή σύμβαση. Και να σας το πω από την αρχή. Φανταστείτε να έχει γίνει ανάποδα το θέμα. Φανταστείτε, με συγχωρείς Νίκο, φανταστείτε να έχει γίνει ανάποδα το θέμα. Να είχα δηλαδή εγώ ψηφίσει στην αρχή υπέρ του μνημονίου και μετά κατά της δανειακής σύμβασης. Αυτή θα ήταν η εθνική κολοτούμπα του αιώνα και ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να έχει κάνει ο Σαμαράς. Εγώ ψήφισα κατά του μνημονίου και υπέρ της δανειακής σύμβασης για να αλλάξει το μνημόνιο. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση. Ελάτε. Καθόλου Ελένη και είμαι εκπαιδευτικός. Είπατε προηγουμένως για εθνική αξιοπρέπεια. Δεν το σχολιάζω καθόλου. Είμαι τελείως αντίθετη με αυτό που λέτε. Και λέω το εξής, ότι εγώ προσωπικά παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις και κοινωνικές, κατάλαβα ότι η ορίμανση που έπρεπε να έχει συμβεί σε εσάς όλους τους πολιτικούς δεν υπήρξε ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, εσείς με τις πολιτικές σας θέσεις, χωρίς τη συγκατάθεσή μας, ασελγήσατε πάνω σε έναν ολόκληρο ελληνικό λαό, του εμφυτεύσατε συναισθήματα αναξιοπιστίας, αναξιοπρέπειας, προδοσίας, ντροπής, έσχους, με σκοπό τι? Να ξεπουλήσετε, μισό λεπτάκι, να ξεπουλήσετε μια ολόκληρη χώρα. Σας ρωτώ λοιπόν, για να ανακτήσουμε όλοι εμείς ταυτότητα και ελπίδα, σήμερα, ως πολίτες αυτού του κόσμου, εσείς αναλαμβάνετε τη σπορ, την ευθύνη αυτού του καρπού που εσείς οι ίδιοι κάνατε? Και αν την αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη, είστε έτοιμοι να παραιτηθείτε από πολιτική αρχηγή, από πολιτικές ταυτότητες και να σταθείτε άνεργοι δίπλα μας, όπως είμαστε πάρα πολλοί από εδώ μέσα? Και αν όχι, είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε τις αποδείξεις και να βρεθείτε αντίκρι μας? Εγώ, φίλοι μου, ήμουνα υπουργός των εξωτερικών όταν φτάσουν πολύ μικρό παιδί. Το 1989 μου επιτρέψει. Το 89 σκέψεις πως ήσουν, να θα δεις. Και τότε πήγα 11 χρόνια και έμεινα σπίτι μου. Για αυτό που εγώ θεωρούσα αξιοπρεπές. Είμαι σίγουρος ότι διαφωνούμε. Για το θέμα το μακεδονικό. Διαφωνούμε απολύτως. Για αυτό το θέμα εγώ, εν πάση περιπτώσει που εγώ το θεώρησα. Πάλι ο καθένας βάζει το δικό του σύνορο. Το θεώρησα αξιοπρεπές, έμεινα σπίτι μου. Επομένως αυτή τη θυσία προσωπικά σε μένα
Τι λέτε ότι δεν την έχω κάνει? Την έχω κάνει και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Και αν χρειαστεί θα την ξανακάνω. Εγώ κριτήριο έχω την πατρίδα μου και τίποτα παραπάνω. Μα συγγνώμη, από κύριε εκεί και πέρα μπορεί να διαφωνούμε. Έχετε, θα μπορεί να διαφωνούμε. Τώρα, μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί να διαφωνούμε. Ποια ευθύνη έχετε? Αν έχετε ευθύνη, παραιτηθείτε. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν το λέω προσωπικά σε εσάς. Το λέω σε όλους τους βουλευτές που είσαστε μέσα στη Βουλή. Και ήμασταν έξω 3 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν ακούγατε κανέναν. Συγγνώμη, δεν έγινα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή έχετε μια αίσθηση ίσως λαϊκής κυριαρχίας διαφορετική από τη δικιά μου. Όχι, η λαϊκή κυριαρχία βγαίνει από την κάλπη. Βγαίνει από την κάλπη. Ναι, βέβαια. Κόσμος μας ψήφισε και εμάς. Μπορεί να μην συμφωνεί με εσάς. Αλλά προς Θεού και εμάς κόσμος μας ψήφισε. Εσείς, λοιπόν, αυτό ακριβώς. Επειδή ήταν ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι όλη αυτή η ιστορία τόσα χρόνια. Και συγγνώμη που κλέβω το χρόνο. Και με αυτό και τελειώνω. Και τελειώνω. Επειδή ήταν ένα μεγάλο γλέντι, λοιπόν, ένα μεγάλο φαγοπότη μεταξύ σας. Κόφτε το αυτό. Τελείωσε. Η ιστορία σας έχει δείξει τον δρόμο έξω από την παιδική χαρά. Αναλάβετε λοιπόν την προσωπική σας ευθύνη. Αυτό που είπε πριν ο Νίκος ήταν πάρα πολύ σωστό. Πώς περιμένετε να σας εμπιστευτούν όταν εσείς οι ίδιοι είσαστε μέρος της ιστορίας και εσείς μιλάτε σήμερα σαν να είσαστε ο πρωτόπλαστος. Ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι καλή καριέρα. Να την ξεκινήσετε όμως από σήμερα. Να ψάξουμε να βρούμε την παρθενία του δικού σας κόμματος, μου το λέτε. Το πρωτόπλαστο. Πραγματικά σας μιλάω στο κανένα. Εσείς πουθενά δεν έχετε καμία σχέση. Εγώ αυτή Ωραία. Τη στιγμή δεν έχω ψηφίσει Δεν έχω ψηφίσει εσωκοινοβουλευτικό κόμμα. Είμαι στο 19% του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος. Εντάξει, έχετε μια άλλη άποψη. Τη σέβομαι απολύτως. Τη σέβομαι απολύτως. Διαφωνούμε ως πολίτες. Δηλαδή δεν πρέπει να διαφωνούμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε 100%. Εδώ μας είπατε για. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο υπονάβαρχος Δεμπύρης από το πολεμικό ναυτικό αναποστρατεία. Τι γίνεται, έχει έρθει εδώ όλο το. Όλο το ΓΕΦΑ είναι εδώ σήμερα. Θα έπρεπε. Παρακαλώ. Ελάτε, κάντε την ερώτηση. Για να συνεχίσω σε αυτό που είπατε για την εθνική αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες έχουν και φιλότιμο. Και πολλές φορές διάφοροι ξένοι, όπως η κυρία Λαγκάρτ, ο κύριος Σόιμπλε, καταφέρονται κατά της Ελλάδος. Εγώ θα περίμενα στο Twitter και δημόσια τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι να αντιδράσουν πολύ πιο ενεργά, όπως επίσης και στη δήλωση του κύριου Εντογάν σήμερα, της γείτονος χώρας, ότι η Ελλάδα επαιτεί με ανοιχτό το χέρι για 100 δις. Σας διακόψω, συγγνώμη, Ειρνάου Αρχή, αλλά κάναμε μια σκληρότατη απάντηση στον Εντογάν σήμερα το βράδυ. Και, εν πάση περιπτώσει, κάνεις και με την κυρία Λαγκάρτ κάναμε δήλωση. Εγώ έκανα και με την κυρία Μέρκελ εκείνη τη δήλωση που τελικά την πήρε πίσω, αν θυμάστε. Τους πειράζει τους Έλληνες, μας πειράζει όλους. Ασφαλώς. Σαν λαός. Ασφαλώς. Μαζί με όλη την κρίση να δεχόμεθα και όλα τα. Πέραν του τύπου, τον οποίο δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, τον ξένο τύπο. Ασφαλώς. Να έρθω όμως μαζί μετά τη δήλωση του κύριου Ερντογάν, να έρθω στο θέμα της ΑΟΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μείωση δαπανών, όλα αυτά που είπατε προηγουμένως που τα έχει δηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, όταν θα είσαστε κυβέρνηση. Για την ΑΟΣ έχετε πει ότι θα προβείτε σε απαραίτητες ενέργειες. Θα μιλήσετε με άλλες χώρες που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, Τουρκία, έχω ακριβώς, Τουρκία. Έχω ακριβώς την ανάποδη άποψη από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει η ΑΟΣ απαιτούνται δύο βήματα. Πρώτον, κάνεις την αναγνώριση της ΑΟΣ, αυτό που λέμε αναγνωρίζεις ότι έχεις ΑΟΣ, και μετά κάνεις τις διμερείς επαφές προκειμένου να κάνεις αυτό που λέγεται η αποτύπωση του χώρου ακριβώς που η κάθε χώρα θεωρεί ότι είναι ο δικός της μέσα στη δική σου ΑΟΣ. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα με τη Λιβύη για παράδειγμα, με το Λίβανο, το Ισραήλ, με την Τουρκία να υπάρχουν σημεία στα οποία θα υπάρχουν διενέξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είπε? Είπε εμείς δεν αναγνωρίζουμε, αλλά θα πάμε πρώτα διμερώς να το διαπραγματευτούμε. Θα πάει λοιπόν με την Τουρκία να διαπραγματευτεί διμερώς πριν αναγνωρίσει την ΑΟΣ την ελληνική, για να δει κατά πόσον οι Τούρκοι θα το δεχτούν. Τι θα του πούνε οι Τούρκοι για το Καστελόριζο? Και ταυτόχρονα βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ το εξής περίεργο. Μου επιτρέπεις, Νίκο, είναι κάτι το σημαντικό, όμως δεν έχει λεχθεί. Ότι θα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο μη πόλεμος, αλλά και η αποφυγή απειλής πολέμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θυμίζει τη συμφωνία του 1928. Λεγότανε Κέλοκ Μπριάν. Κέλοκ ήταν υπουργός εξωτερικών της Αμερικής και Μπριάν της Γαλλίας. Οι οποίοι από κοινού αποφάσισαν και μετά υπέγραψαν άλλες 40 χώρες περίπου
ότι δεν πρέπει να υπάρχει πόλεμος, ότι δεν πρέπει να υπάρχει απειλή πολέμου και υπέγραψαν ανάμεσά τους η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Ιταλία που ήταν οι πρωταγωνιστές μετά της μεγαλύτερης αιματοχυσίας που γνώρισε ο κόσμος με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό σε όλες τις διπλωματικές ακαδημίες είναι κάτι το οποίο το σπουδάζουν οι πάντες ως το παράδειγμα της διπλωματικής αφέλειας που υπάρχει στον κόσμο. Αυτήν την ίδια διπλωματική αφέλεια σήμερα επαναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: θα μιλήσω πρώτα με την Τουρκία, να τα βρούμε οι δυο μας μια που δεν θα έχουμε πόλεμο, ώστε μετά να κάνω την ΑΟΣ. Και δεν μου λέτε κάτι άλλο, κύριε Ναύαρχε. Γιατί δεν θα έχουν πόλεμο? Λέει να σταματήσουν οι βιομηχανίες. Έχουμε εμείς βιομηχανίες, βγάζουμε οπλικά συστήματα και δεν το ξέρα. Είχαμε, δυστυχώς πεθαίνουν και οι τελευταίες και δεν πάνε καλά. Στην Τουρκία έχουν πολεμική βιομηχανία αναπτυσσόμενη συνεχώς. Εκείνοι λοιπόν θα συνεχίζουν να κάνουν το εσωτερικό τους, δεν μπορεί να τους αφαιρέσει το δικαίωμα να έχουν τη βιομηχανία τους. Εκείνοι θα έχουν τα όπλα τους και εμείς θα μιλάμε μαζί τους μια γλώσσα η οποία είναι ξεπερασμένη και η οποία θυμίζει το 1928 της περίπτωσης αυτής της περίφημης συνθήκης Κέλογκ-Μπριάν. Είναι ντροπή, διότι αυτό δεν ακουμπάει τίποτα το εθνικό. Μάλιστα. Δεν έχει κανένα λόγο να προτείνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει. Το μόνο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει είναι δυσαρέσκεια σε έναν ολόκληρο κόσμο που, εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την ευαισθησία. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα. Λέγομαι του Φαξής Γεώργιος, είμαι τραπεζικός υπάλληλος, ομολογιούχος για πρώτη και για τελευταία φορά. Σας το είπα πριν το θέμα των ομολογών. Τώρα τι να κάνω. Θα γίνω ντροπή, λένε. Δεν μπορώ να την κάνω την ερώτηση. Το θέλετε. Απαντήστε ό,τι θέλετε, ας πούμε. Σας έδωσα και το τηλέφωνο να σας στείλω το συγκεκριμένο. Είναι μια ολόκληρη μαθηματική αυτή. Μπορούμε τώρα να κάνουμε μαθηματικά. Είναι ένα από μένα τώρα. Είμαι και μένω στους... Πείτε το γρήγορα, παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Ναι, με το κόλμα των ομολόγων κουρεύτηκαν. Και με το κόλμα των ομολόγων κουρεύτηκαν. Αφήστε, το κρατάω εγώ. Ναι, εκτός από τα ομόλογα των. Πάθατε με τα ομόλογα, να σας ελαφρύνω από αυτό. Ναι, εκτός από το κούρεμα των ομολόγων των λοιπόν ταμείων έγιναν και κούρεμα των ομολογιούχων, οι οποίοι ενώ εμπιστεύτηκαν το ελληνικό δημόσιο, στηρίζοντας όταν το ζήτησε, εντούτοις αντί να αμοιφθούν, τιμωρήθηκαν. Έτσι, άδικα, επιλεκτικά, κιόλας σημειώσα τη λέξη αυτή, σκληρά, χάνοντας το 85% των αποταμιεύσεών τους. Το 85%, όχι το 53% που λέγατε πριν, το 85% των αποταμιεύσεων. Και σας ρωτώ τώρα, πρώτον, γιατί κάνατε αυτή τη συνυπογράψατε, μαζί με τον Πασόκ βέβαια, δεν λέω ότι φταίτε μόνο εσείς, ας πούμε, αυτή την άδικα και σκληρή τιμωρία για τα φυσικά πρόσωπα. Και δεύτερον, τι σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένα, τόπος, χρόνος και. Μάλιστα. Και πότε, για να αποκαταστήσει την αδικία αυτή. Σύμφωνα, έτσι, και το όνειδος για το ελληνικό κράτος. Σας το είπα αυτό, ότι και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τους ομολογιούχους υπάρχει μια λύση. Την οποία λύση, είπαμε, για να μην κάνουμε εδώ πέρα μαθηματικά, να σας τη δώσω, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι οι ομολογιούχοι σήμερα πρόκειται να τους δοθούν τα χρήματα για το μισό από εκείνο το οποίο είχαν αρχικά. Και υπάρχει μέθοδος τόσο για τους ομολογιούχους όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία, και σας είπα, το έχει εγκρίνει αυτό και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να επανέλθουν στο σημείο που ήταν πριν κουρευτούν. Άλλο μην πάμε παραπάνω. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Μίχας και είμαι ασκούμενος δικηγόρος. Κύριε Πρόεδρε, είναι κοινά παραδεκτό ότι για να υπάρξει ανάκαμψη στη χώρα είναι απαραίτητη η κοινωνική ειρήνη. Έχετε περιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό το θετικό μέτρο της κοινωνικής ειρήνης, τι θα κάνετε για να την επαναφέρετε. Θα ήθελα να μου πείτε, εκεί που απέτυχαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον 15 ετών, στην προστασία της κοινωνικής ειρήνης από αντικοινωνικές μειοψηφίες, όπως μέσα στα πανεπιστήμια, πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε την κοινωνική ειρήνη? Για την περίπτωση των πανεπιστημίων, ναι, να πω ότι εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να καταργηθεί το άσυλο. Ξέρω ότι πολλοί εδώ μέσα ίσως διαφωνήσουν. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε το άσυλο να καταργηθεί. Και έπρεπε να καταργηθεί, κύριε Μίχα, διότι είχε γίνει χώρος εγκληματικών ενεργειών, ποινικά κολάσιμων. Εγώ ως υπουργός πολιτισμού έζησα το εξής απίστευτο συμβάν. Να βλέπω να βγαίνει μία τουρίστρια, η οποία μάλιστα ήταν Ιταλίδα, από το Αρχαιολογικό Μουσείο, να τις επιτίθεται, να τις λέει κάποιος με μια σύριγγα ότι αν δεν μου δώσει τη τσάντα σου θα σε καρφώσω, την απειλή με τη σύριγγα, να τις παίρνει τη τσάντα, να την πηγαίνουν κλωτσοπατινάδα
10 μέτρα πιο κάτω, αυτή να είναι μόφυρτη, και να μην υπάρχει δυνατότητα κάποιος να τους πιάσει και υπάρχει ξαφνικά ένας αστυνομικός ο οποίος τρέχει πίσω από αυτόν, αυτός προλαβαίνει και μπαίνει μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και την ώρα που ήταν πίσω από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου, ήταν σε μια απόσταση 10 εκατοστών ο αστυνομικός που δεν τον πρόλαβε και του έκανε έτσι. Αυτό, τέρμα, τελείωσε. Τελείωσε. Και εδώ δεν με νοιάζει να κατέβει ο Βούδας και να μου πει θα το κάνεις διαφορετικά. Ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Επιτρέψτε να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Στο Περιστέρι. Έρχεται κάποιος και μου λέει προεβδομάδως, ξέρεις κάτι Αντώνη, εγώ έχω αστομικός ήταν άνθρωπος. Έχω τα πόσα παίρνω, το αποδεικτικό μου κτλ. Υπάρχει από δίπλα κάποιος ο οποίος είναι παράνομος και νομοποιήθηκε τώρα τελευταία μια διαδικασία ραγκούση και αυτός είναι όλα μαύρα τα λεφτά που παίρνει. Μικροδουλίες δεξιά-αριστερά, μαύρα όλα. Επομένως, στα αποδεικτικά στοιχεία του έχει ότι βγάζει λίγα, ενώ ο αστυνομικός βγάζει πολλά. Στο τοπικό νηπιαγωγείο, όπως και στον παιδικό σταθμό γίνεται το ίδιο, πας ανάλογα με τη δήλωσή σου. Έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Αυτό επίσης τέρμα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία και εμένα με ενοχλούν όσο εσάς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα ότι είναι ρατσισμός. Ρατσισμός πράγματι είναι να βλέπεις μια έγκυο γυναίκα με το παιδάκι και να τη διώχνεις. Θα κάνεις εκείνα τα οποία πρέπει για να υπάρχει ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Αλλά είναι χειρότερος ρατσισμός έναν ολόκληρο λαό να τον έχεις το περίμενε και στη β' εθνική κατηγορία και να βάζεις σε πρώτη εθνική κατηγορία εκείνους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δεν έχουν αφήσει και τις καλύτερες εντυπώσεις στην Ελλάδα. Το όνομά σας και την ερώτησή σας, παρακαλώ. Πρόεδρε, καλησπέρα. Παναγιωτήτης Ιορδάνης είναι το όνομά μου. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με τον κύριο Ράιχενμπαχ. Ρητορική ερώτηση. Σαφώς. Λοιπόν. Σαφώς ρητορική εννοώ. Σαφώς. Μπορείτε να δεσμευτείτε εδώ απόψε ότι χωρίς την καταγγελία του μνημονίου και μιας νέας δανειακής σύμβασης από το μηδέν, πλέον θα μπορέσετε να πάρετε με τη διαπραγμάτευσή σας από το τραπέζι και αυτό που ισχύει τώρα, ότι πρώτα πρέπει να ικανοποιούνται οι δανειστές μας στο εξωτερικό και μετά οι ανάγκες των πολιτών μας, των συμπατριωτών μας στη χώρα μας. Το ανάποδο εννοείται. Πρώτα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες των δανειστών έξω. Το ανάποδο εννοείται. Ναι. Και μετά αυτός λέει. Αυτό που λένε εκείνοι. Ισχύει τώρα, αν μπορείτε να το πάρετε. Αυτό εννοώ. Ναι. Αν μπορείτε σε αυτό να δεσμευτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα το ανατρέψει αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι εκείνο για το οποίο δίνουμε τη μάχη. Δεσμεύεστε. Προφανώς. Δηλαδή, το να ικανοποιηθούν ορισμένες ανάγκες που σας τις περιέγραψα κιόλας, Ελλήνων εδώ πέρα, είναι για μένα το πρώτο ζητούμενο. Και σας είπα ότι αυτούς πρέπει κανείς να τους εντοπίσει ποιοι είναι. Για μας είπαμε ποιοι είναι. Δηλαδή, ψάξαμε εκείνους οι οποίοι είναι οι φτωχότεροι. Η φτωχολογιά. Ό,τι μπορώ εκεί. Και θέλετε να σας το εξηγήσω και οικονομικά αυτό. Όχι. Μου φτάνει να δεσμευτείτε. Ωραία, μισό λεπτάκι. Γιατί έχει σημασία το οικονομικό. Γιατί αυτού του παππού που του την πήρε στη σύνταξη τελείως, ό,τι του πήρε έφυγε και από την αγορά. Γιατί ο παππούς το ξόδευε όλο. Είναι πολύ σήμαντο αυτό. Πολύτεκνη. Το ίδιο. Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Το θεωρώ κεφαλαιώδες. Ψάξαμε λοιπόν αυτούς. Κτηνοτρόφοι. Το ίδιο. Ξέρετε ότι κτηνοτρόφοι σήμερα, εάν δούλευε σωστά η κτηνοτροφία στην Ελλάδα, θα είχαμε 1,1 δισεκατομμύριο κέρδος από το γεγονός ότι σήμερα εισάγουμε 1,1 δισεκατομμύρια σε κρέατα, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε ότι υπάρχουν σε περιοχές στα Γιάννενα πρόβατα τα οποία έχουν το κρέας τους, ωμέγα 3, και θα μπορούσαμε αυτά να τα φτιάξουμε σε φυλές ολόκληρες προκειμένου να είναι σε παγκόσμια ζήτηση με την υψηλότερη τιμή.
και κοιμόμαστε. Γι' αυτό είπαμε τους κτηνοτρόφους, που άλλωστε είναι 60 εκατομμύρια μόνο όλη η υπόθεση για αυτούς. Επομένως, έχουμε κάνει τις επιλογές μας. Μακάρι να μπορούσαν παραπάνω. Κάναμε ορισμένα επιδόματα. Μακάρι να μπορούσαμε κι άλλα. Από εκεί πέρα, μην μου πείτε ότι άφησε έξω ο κ. Αντώνη μεθαύριο τον τάδε, ο οποίος κι αυτός είχε αδικηθεί. Ασφαλώς είχε αδικηθεί όλος ο κόσμος. Ασφαλέστατα είχε αδικηθεί όλος ο κόσμος. Και αυτό πάνω απ' όλα θέλω να σας πω, ότι θα προσπαθήσω να το κάνω και με σύμβολα. Δηλαδή με παραδείγματα, γιατί ο Έλληνας πείθεται καλύτερα με το παράδειγμα. Και αυτό το πρώτο παράδειγμα που πρέπει να δοθεί θα είναι από μια νέα κυβέρνηση, η οποία θα είναι ειδικά υπεύθυνη στο να δείξει πρώτη το παράδειγμα. Εμένα μου φτάνει που δεσμευτήκατε. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ριτσάκωνα, δημοσιογράφος. Κάτι πιο εξειδικευμένο. Έχετε κάνει σημαίνεται ένα διαπραγμάτευση των όρων της Δανειακής Σύμβασης. Όμως, πλέον εδώ και τρεις μήνες, τη χώρα δεσμεύτηκε το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει περάσει στα ψηλά γράμματα. Και είναι πολύ πιο αυστηρό από τη συνθήκη του Μάστριχτ σχετικά με το χρέος. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό, εφόσον υπάρχει το ευρωπαϊκό φρένο του χρέους, η Ελλάδα που το έχει υπογράψει και έχει ψηφιστεί και στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, και από εσάς, οφείλει να συγκρατεί το έλλειμμα στο 60% επί του ΑΕΠ. Οι χώρες παραβάτες, σύμφωνα με τη νέα αυτή συνθήκη, είναι υποχρεωμένες να μειώνουν το χρέος με ρυθμό 1 προς 20 κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στο 60. Η Κομισιόν επιβλέπει τη διαδικασία αυτή. 5% σε 20 χρόνια για να φτάσει στο 60, γιατί είναι τώρα 160. Ναι, όμως παράλληλα η Κομισιόν επιβλέπει και λέει ότι οι χώρες παραβάτες μπορούν να τεθούν και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μπορεί κάποια άλλη χώρα κιόλας να καταγγείλει την Ελλάδα. Εγώ, για να μην μακρηγορώ, θέλω να καταλήξω στο εξής. Πώς γίνεται και να μειωθεί το χρέος, όπως ορίζει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, να συγκρατηθεί το έλλειμμα, αναφέρει συγκεκριμένο στο 0,5% επί του ΑΕΠ, να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό λέει, ή τουλάχιστον συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, και παρά αυτά, όχι να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας, μαζί με όλα αυτά να πληρώνετε μισθοί και συντάξεις. Αυτό. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε εκτός αυτής της διαδικασίας. Διότι έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη διαδικασία ως προς την μείωση του ελλείμματος. Είμαστε, αν θέλετε, η μόνη εξαίρεση από αυτή τη διαδικασία. Το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους. Υπάρχει πράγματι πρόβλημα με αυτό το ζήτημα του χρέους που λέτε. Αλλά εμείς έχουμε ήδη ξεπεράσει αυτά τα όρια τα οποία τίθενται. Είμαστε ήδη εκτός αυτών των ορίων. Και επομένως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα θα υπάρξει, κατά την άποψή μου, θα αρχίσει να αμβλύνεται, διότι μπήκανε και άλλες χώρες πια στο χώρο, δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, και μια που είπα Ιταλία, επιτρέψτε μου να πω κάτι κακό, στο λησμόνησα, θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που ελέγχθησαν τελευταία η πρόταση του Μάριο Μόντι, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικών και τώρα πρωθυπουργός στην Ιταλία, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Εάν αυτό γίνει, πιστέψτε με, θα αλλάξει σε μια μέρα μέσα η ψυχολογία στην Ευρώπη. Μάλιστα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, Παπαδόπουλος Παναγιώτης λέγομαι. Νυν άνεργος, πρώην ελεύθερος επαγγελματίας. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί σε αυτές τις εκλογές 17 Ιουνίου θα πάμε με όχι την απογραφή, την τελευταία που έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Και κατά τα άλλα για τον εκλογικό νόμο, το οποίο στην Ελλάδα ψηφίζει και ο Θεός, το πρώτο κόμμα παίρνει και ένα 16,5%, αν δεν κάνω λάθος, 100, ένα μπόνους 50 ευρώ. Αυτό γιατί γίνεται? Εμείς πάμε να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα, όχι να δίνει κάποιος μπόνους ή ο κανένας που ψηφίζει να παίρνει πάλι. Για το πρώτο θα σας απαντήσω, για το θέμα δηλαδή της διαδικασίας που θα έπρεπε ίσως να έχει αλλάξει η... Πώς το λένε, οι αριθμοί των εδρών σε κάθε περιφέρεια με βάση την καινούργια απογραφή, θέλω να σας πω ότι πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο όμως νομικά μου εξήγησαν ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα από πλευράς ουσίας. Δηλαδή και όλα τα κόμματα δεχτήκαν ότι μπορεί να γίνει με την προηγούμενη απογραφή. Δεν είμαι νομικός, δεν έχω ιδιαίτερη γνώση στο θέμα αυτό και δεν μου αρέσει να λέω κάτι αν δεν το ξέρω καλά. Ο ξεροολισμός είναι ο εχθρός πολιτικής για μένα. Δεν το ξέρω καλά το θέμα, αλλά ξέρω ότι δεν υπήρξε πρόβλημα από κανέναν. Και ένα σχόλιο, Πρόεδρε, για τον πόνους. Τώρα για τον πόνους. Του εκλογικού νόμου. Το πόνους είναι ο τελευταίος εκλογικός νόμος, όπως ξέρεις. Ποιος το προβλέπει αυτό? Αυτό γιατί συνέβη? Συνέβη γιατί υπήρξε η πρόνοια για να υπάρχει κυβερνησιμότητα και όχι ακυβερνησία.
Εάν βέβαια υπάρχει τέτοια διασπορά κομμάτων και πάρα πολλά κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή, αυτό ουσιαστικά είναι κάτι, αλλά τελικά δεν αποδίδει εκείνο το οποίο υποτίθεται ότι για το οποίο είχε γίνει. Τελευταία φορά, όχι, είναι για το πρώτο κόμμα. 50 έδρες είναι μπόνους για το πρώτο. Δεν ήταν. Πριν ήταν 40 και παλιότερα δεν υπήρχε καν αυτό. Πριν ήταν 40 στις προηγούμενες εκλογές και παλιότερα δεν υπήρχε καν αυτό. Είναι ένας εκλογικός νόμος. Ο εκλογικός νόμος, η δικιά μου η άποψη, ξεκάθαρα σας το λέω, είναι ότι πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να το δεχτούμε όλα τα κόμματα ότι θα έχει τα εξής σημεία. Πρώτον, θα είναι 4 ετών η Βουλή. Δεν μπορείς να τις πας όποτε θέλεις. Εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και εκεί μπαίνουν οι προνομίες του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα πρέπει και αυτές κάποτε να συζητηθούν. Και το έχουμε στο ζήτημα του Συντάγματος, το οποίο έχουμε προτείνει διάφορες αλλαγές μεγάλες. Μεγάλες αλλαγές. Όταν κάποτε είχε κάνει ο Καραμαλής το Σύνταγμα, έλεγε για παράδειγμα ότι αν υπάρχει δυσαρμονία λαού και κυβερνήσεως, που υπήρχε στην τελευταία Βουλή, θα έπρεπε να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συγκαλέσει αμέσως εκλογές. Δεν υπήρχε τέτοια πρόνοια στο σημερινό το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει πρόνοια για αυτό το οποίο λέτε. Πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση θεσμών και μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον τομέα. Με πρώτη μεταρρύθμιση, εκτός από τις ανοησίες περί ασύλου κτλ., πρέπει βεβαίως να μην υπάρχει. Ο κάθε βουλευτής, η ασυλία του βουλευτική πρέπει να είναι η ίδια. Αν είναι αξιόποινη η πράξη του, αν είναι ποινικά κολάσιμη η πράξη του, που θα ήταν και ενός απλού ανθρώπου. Έτσι, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία τελείως χωριστά. Εκεί. Ασφαλώς. Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα και λιγότεροι βουλευτές. Όχι μόνο αυτό. Από τους 300. Στη θητεία του βουλευτή, προσέξτε. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν μέχρι τα 90. Ο πατέρας του πέθανε 90 και δεν είχε γεννηθεί όταν πρώτο έγινε βουλευτής. Δεν ακούγεστε όμως. Τα μπέρδεψες με τα λουλούδια του κήπου τώρα. Ναι, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Κυπουρέ μου, είναι σαν να σκάβεις με τα νύχια. Πώς. Αφού δεν είχες μικρόφωνο, με τα νύχια έσκαβες. Εκείνος μόνος άκουσε. Ο κόσμος, πες το, λοιπόν. Χρονικός περιορισμός στην εκλογή του βουλευτή. Μάλιστα. Δηλαδή βγήκες 2 τετραετίες. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε, σταμάτα. Μη σκάψεις άλλο, φτάνει. Όχι, έχω άλλη άποψη. Συγγνώμη, έτυχε να τσακωνόμαστε. Άσε με να το πω 2 λεπτά. Μα 2 λεπτά. Παρακαλώ, όχι έτσι. Όχι έτσι, παρακαλώ. Μα μην κάνεις προβολή. Πολύ σύντομα, όνομα και ερώτηση. Ενός ατόμου για όλους. Το ερώτημα είναι ότι θα πρέπει πρακτικά να υπολογίσεις ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα κάποιον βουλευτή ο οποίος έχει πετύχει στην περιοχή του να τον ξαναψηφίσει. Μα μην το πάμε στην αρχή. Παρακαλώ. Να έχει το αυτό δικαίωμα, είναι έλλειψη σεβασμού στους υπόλοιπους. Να πω κάτι όμως τελικό. Εγώ το δέχομαι για τον Πρωθυπουργό αυτό. Να μην μπορεί να είναι πάνω από 2 θητείες Πρωθυπουργός. Είναι προσωπική μου άποψη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί στη συζήτηση για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Ελάτε πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Αντώνη, επειδή είπες προηγουμένως για τον Πρόεδρο, αν ήθελε να προκαλέσει εκλογές, μπορούσε να παραιτηθεί. Ήταν επιλογή του να μην παραιτηθεί και να προκαλέσει εκλογές. Οπότε θα κριθεί από την ιστορία για αυτό που έκανε. Ονομάζομαι Δημοσθένης Πατρώνας και είμαι επιχειρηματίας. Πριν το διάλειμμα, είπες ότι σου αρέσει να μιλάμε έτσι με όρους πιάτσας. Οπότε θα μιλήσουμε με όρους πιάτσας. Για να καλύψω μια θέση εργασίας εγώ στην εταιρεία μου, αφού διαβάζω τα βιογραφικά των υποψηφίων, τους περνάω από 40 κύμα σε συνέντευξη για να είμαι βέβαιος ότι το value for money θα είναι το μέγιστο που θα πάρω. Αντώνη, εσύ εκλέγεσαι από τα 26 βουλευτής, πληρώνεσαι από εμάς, οπότε είμαι και εγώ εργοδότης στο βαθμό που μου αναλογεί, όπως είμαστε όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι που πληρώνουμε φόρους, εκ των οποίων φόρων πηγάζει και ο δικός σου μισθός. Όλοι εμείς εδώ μέσα πληρώνουμε φόρους και πληρώνεσαι. Σε θεωρώ λοιπόν εργαζόμενό μου, ο οποίος τώρα ζητάει προαγωγή και θέλει να τον κάνουμε διευθυντή της εταιρείας μας. Στην πρώτη ερώτηση που έκανε ο Νίκος, είπες ότι δικαιούσε να διοικήσεις. Δεν δικαιούσε. Πιστεύεις ότι αξίζεις. Δεν είπα αυτό. Είπες δικαιούσε. Όχι. Μπορούμε δικαιούμαι να έχω αυτήν την άποψη, είπα. Ότι θέλω να κάνουμε σαν παράταξη πιστεύεις ότι την αξίζεις, αναγέννηση λοιπόν, του τόπου. Πιστεύεις ότι αξίζεται, δεν δικαιούστε, θα το δείξει η ιστορία αυτό. Πιστεύεις ότι αξίζεται και να διοικήσετε. Το είπα, γιατί έχουμε συγκεκριμένο πάμε πρόγραμμα λοιπόν, και γιατί έχουμε... χρόνος... είμαστε κοντά στην Ευρώπη που αλλάζει, αυτό εξήγησα. Βάσει βιογραφικού, έχεις κάνει οικονομικά και μάστερ στη διοίκηση επιχείρησης. Όλο αυτό θα το διαβάσετε. Όχι, πολύ γρήγορα. Θα φύγω εγώ, άμα το διαβάσετε. Φύγε. Θα το κάνουμε γρήγορα. Ελάτε, παρακαλώ. Έχεις μια ίδρυση κόμματος, το οποίο πήγε τελικά άπατα.
τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Και άλλη μια πρόσφατη θέση εργασίας που ζήτησε στη διεύθυνση και σου δόθηκε, σου ανατέθηκε 1,33% το 2009 και σε 2,5 χρόνια το έκανες 3 κομμάτια και το πήγες στο 20%. Το βιογραφικό σου, Αντώνη, δεν το θεωρώ καλό για να σου αναθέσω διοίκηση κόμματος, πόσο μάλλον τη διοίκηση της πατρίδας μου, που είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο και πολύπλοκο. Ωστόσο, παραμένω καλό προέδρε. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση. Πες μου λοιπόν, πόσες και ποιες εταιρείες. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Όχι, δεν είναι ερώτηση. Θέτω το ερώτημα. Εντάξει, τώρα ακούστε, αν ανήκετε κάπου πολιτικά. Αν ανήκετε κάπου πολιτικά, εγώ δεν βρίσκω ωραίο το να προσβάλλουμε το συνομιλητή μου. Δεν το επέτρεψα. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Ωστόσο, αυτό δεν το επέτρεψα με κανέναν προσκεκλημένο μου. Ούτε με τον κύριο Τσίπρα, ούτε με την κυρία Παπαρίγα, ούτε με τον κύριο Καμένο. Με κανέναν προσκεκλημένο μου δεν επέτρεψα προσβολές προσωπικού τύπου και προσωπικού χαρακτήρα. Δεν ήθελα αν να έχετε ερώτηση, να την έχω κάνετε. Αν το θέμα θέλω σας να είναι να ασκήσετε κριτική όχι, στο όχι, βιογραφικό όχι, του κυρίου Σαμαρά, να μας καταθέσετε πρώτα το δικό σας. Όχι. Να μας καταθέσετε το δικό σας, να τα βάλουμε μπροστά, να τα συγκρίνουμε, για να δούμε αν δικαιούστε να κρίνετε το βιογραφικό άλλων. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Θα σας παρακαλέσω. Εδώ έχουμε πετύχει και θα επιμείνω σε αυτό. Να γίνεται με ευπρέπεια διάλογος, να τίθενται πολύ δύσκολα ερωτήματα, πολύ σκληρά, αλλά για να έρχονται και να απαντούν, πρέπει τουλάχιστον να μην κάνουμε προσωπικές προσβολές. Σας παρακαλώ θερμά γι' αυτό, κάντε την ερώτηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ποιες εταιρείες έχεις διευθύνει που να έχουν πάει σε μια πορεία ανάπτυξης όλο αυτό το διάστημα της καριέρας σου? Και το δεύτερο είναι, ποιες άλλες αρετές θεωρείς ότι έχεις που να εγγυώνται την επιτυχία στην Πρωθυπουργία της Ελλάδας? Πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσετε ή όχι? Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός. Εγώ δεν έχω κανένα παρακαλώ πρόβλημα. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ ησυχία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Πιθανώς το βιογραφικό μου να μην είναι της αρεσκίας του. Οι συγκεκριμένες γνώσεις που έχω αποκτήσει είναι ιδιαίτερα στα θέματα διοίκησης. Οι εμπειρίες μου, μια που όπως είπατε και είχα την καλοσύνη να πείτε, ήταν ότι 26 ετών έγινα βουλευτής και υποθέτω να μην με θέλατε ταυτόχρονα να είμαι επιχειρηματίας, ήταν μέχρι τα 26 μου. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στα Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε, γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Δούλεψα μετά σε μια μεγάλη εταιρεία στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ, συγκεκριμένα ένα Λατίνι. Δούλεψα και στην ΕΤΕΒΑ για μικρά χρονικά διαστήματα. Έχω δουλέψει μετά τα χρόνια που ήμουν απ' έξω, αλλά και πριν, ως σύμβουλος επιχειρήσεων με το μπλοκάκι που λέμε. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν έφυγα από το να έχω κοντά το αυτί μου στην πιάτσα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Για όλα τα άλλα δεν έχω κανένα πρόβλημα που είπατε, δεν είπατε άλλωστε κάτι το οποίο να είναι εις βάρος μου. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα προσπαθεί να ενώσει τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο που είναι τεράστιος, είναι λάθος απ' τη μία εγώ να λέω ότι θα πρέπει ακόμα και με τον Τσίπρα να δούμε εάν μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε τους έξω. Εσείς να άρχισετε και να δημιουργείτε τέτοιου είδους διχαστικές κινήσεις και διαιρετικές κινήσεις ανάμεσά μας. Δεν είναι σωστό νομίζω. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Ονομάζομαι Σαββίδη Σάββας και είμαι οδηγός αστικά λεωφορεία. Κύριε Πρόεδρε, έχετε μιλήσει για ιδιωτικοποίηση αστικών συγκοινωνιών. Το μικρόφωνο πιο κοντά, παρακαλώ. Για ιδιωτικοποίηση αστικών συγκοινωνιών. Θέλω να μου πείτε ποιες εννοείτε και με ποιο τρόπο. Πολύ γρήγορα σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση ακόμα. Είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε, όπως κοιτάμε το σύνολο των επιχειρήσεων του δημοσίου, να δούμε πώς αυτές μπορεί να είναι καλύτερα. Αλλά θα σας πω κάτι. Μην έχετε συνέχεια το νου σας ότι όταν κάτι ιδιωτικοποιηθεί είναι σε βάρος του εργαζόμενου. Πάτε αυτό που γινόταν στον Πειραιά κάτω στο λιμάνι να δείτε την πραγματικότητα. Πριν πάει Κόσκο, σας θυμίζω Παπανδρέου, Τσίπρας, Κουκουέ, όλος ο κόσμος με τις γροθιές επάνω, να μην έρθουν ποτέ οι Κινέζοι.
Πάτε σήμερα να δείτε. Κινέζοι ιδιώτες είναι, δεν είναι κρατική εταιρεία. Και θα δείτε ότι είναι 500 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν φτιαχτεί και 1500 άτομα που δορυφορικά κινούνται με τις δικές τους εργασίες γύρω από αυτούς τους 500. Αλλά... Επομένως υπάρχει μια άνθηση. Αυτό δεν είναι κακό. Μην έχετε ότι πάει εκεί πέρα να το αποκρατικοποιήσει προκειμένου να κάνει κάτι κακό. Εμείς με τον κόσμο είμαστε, δεν είμαστε εναντίον του κόσμου. Και κυρίως, σας επαναλαμβάνω, επενδύσεις ζητάμε. Μιλάμε όμως για οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Δεν έχω κάτι τέτοιο να σας πω. Δεν είναι όλ-πολ, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν υπάρχει απάντηση να μπορούσα να σας πω συγκεκριμένα. Απλά λέω αν μην ζήσουμε μέρες 92 γι' αυτό. Μάλιστα. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Πάντως μέρες 92, με συγχωρείτε για να το πω. Αντιλαμβάνομαι, το πάτε στον Γκολά. Σήμερα είναι μαζί με το Κοτσακά και το Φωτόπουλο ΣΥΡΙΖΑ. Για ό,τι σημαίνει αυτό, μέρες του 2012, όχι του 92. Ναι, μείναν στον τρόπο μου ότι εργαζόμενοι. Αυτό εγώ θέλω να σας πω. Δεν ήμουν αυτό. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτηση. Πρόεδρε, λέγομαι Σμυρνής Θανάσης και μεταπαιδευτικό στέλεχος. Σμυρνής Θανάσης. Μάλιστα. Τραπεζικό στέλεχος στο Ταχυδρομικό Δαμευτήριο. Εγώ θα ψηφίσω στις 17 Ιουνίου, όχι για να εκδικηθώ, αλλά για να κυβερνηθώ. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Και θα ήθελα αυτή τη στιγμή κάτι απλό. Αύριο θα πάω στην τράπεζα. Πάρα πολλοί εδώ μέσα. Κάθε πρωί έρχονται τρομοκρατημένοι από φήμες που αφορούν στην οικονομία, στη χρεοκοπία και κάθε σχεδόν Παρασκευή κάποια νομιστεράκια κατασκευάζουν δραχμές σύμφωνα με φήμες και ο κόσμος σηκώνει τα χρήματά του. Υπάρχει φυγή καταθέσεων, φυγή σε στρώματα, σε λαγούμια που σκάβονται σε χωράφια, διότι κάποιοι ανεύθυνοι τρομοκρατούν τον κόσμο καθημερινά. Εγώ θέλω να μου πείτε αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, όχι όταν θα κυβερνήσετε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει Siemens, δεν με ενδιαφέρει τι έχει γίνει. Τα κλείνω όλα τα κεφάλαια. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει με τις καταθέσεις αύριο το πρωί. Τι μπορώ να πω εγώ για να καθησυχάσω τον κόσμο που έχει αποταμιεύσεις ζωής, τις οποίες εγώ τις δανείζω αλλού και πρέπει να τις προστατέψουμε. Θα πάμε στην δραχμή. Πάμε, δεν πάμε. Τι θα γίνει με τις αποταμιεύσεις τους για να μην τις κρύψουν αύριο στο στρώμα. Θα τους πάρει και κανένας έξω από το κατάστημα στο κατόπι για να τους δει και να τους κλέψει. Ελάτε. Κοιτάξτε, η ρευστότητα, όπως ξέρετε, είναι το αίμα της οικονομίας. Και οι καταθέσεις είναι το απάγγειο του καθενός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αρνητική ψυχολογία. Και πράγματι έχουν γίνει τεράστιες αποσύρσεις. Θεωρώ ότι με κινήσεις, όπως είναι η αλλαγή της ψυχολογίας, η αίσθηση της κυβερνησιμότητας, δηλαδή να φανεί ότι υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, το ξεκαθάρισμα μόντι, ότι όλη η Ευρώπη έρχεται και στηρίζει μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή υποστήριξη των ευρωπαϊκών καταθέσεων και των ελληνικών. Κάτι απλό, πρόεδρε. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε μικρόφωνο. Και επιπλέον το γεγονός ότι εμείς μιλάμε ότι θα πρέπει με ένα 5% όσοι τα είχαν έξω ή όσοι τα έχουν στα σεντούκια να έρθουν εδώ πέρα, μια και έξω, έκτακτη λύση στο έκτακτο πρόβλημα, να τα φέρουν πίσω, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει μια άλλη ψυχολογία. Η κρίσιμη λέξη για τις καταθέσεις και θα έλεγα γενικότερα για τα οικονομικά, είναι η λέξη ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι το 50% της οικονομίας. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, 2 λεπτών, και θα κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο λέω από τώρα ότι θα το κάνει ο φίλος μου εδώ, το όνομα. Αλέπης Σοφοκλής. Πώς? Αλέπης Σοφοκλής. Ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και θα κάνει ένα ερώτημα που αφορά τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, για να κλείσουμε με αυτό. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μια νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Εγώ, φίλε, όταν σκέφτομαι τη νέα εποχή, τι μόνο τε, μου έρχεται στο μυαλό... Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Νέα εποχή.
εποχή τιμών ΟΤΕ με τα νέα προγράμματα ΟΤΕ Double Play. Άλλο να στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Μπες στη νέα εποχή για να σερφάρεις γρήγορα και αξιόπιστα με Connex και να μιλάς απεριόριστα προς όλα τα σταθερά σε νέες απίστευτα χαμηλές τιμές. Έλα και εσύ στον ΟΤΕ και απόκτησε το δικό σου Double Play. Από τον ΟΤΕ. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Mensex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Mensex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Mensex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου, από 15.990 ευρώ. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, εμφύλιος έρωτας 1984. Μαζί, Tom Jones, όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μη χάσετε το δεύτερο CD και Real Taste, πιάτα καλοκαιριού, γεύσεις από την Άξο και γλυκά από Μαρέκα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Opel Astra, κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Στους 97,8. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Real Taste με τη Real News. Η Ιωάννα Τσολομίδη προτείνει φαγητό διακοπών, σαλάτα με αγγούρι και κολοκύθι, μπρουσκέτες κοτόπουλου και φτεδάκια γιουβέτσι με ρύζι, γεμιστά αχλάδια σε δύο παραλλαγές, αλμυρά και γλυκά. Ακόμη μαρέγγες για όλα τα γούστα και ναξιώτικες γεύσεις ευωδιάζουν στην κουζίνα σας. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Real Taste με τη Real News. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ.